Καλησπέρα κύριε Ηλιάδη, καλησπέρα. Μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Ναι. Ωραία, παίζουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή. Είναι και το τραγούδι τίτλων της εκπομπής, το Play With Fire. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή την εποχή ο Ηρακλής δεν παίζει με τη φωτιά. Αντιθέτως, ψάχνει να βρει σίγουρες και σταθερές λύσεις. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βγαίνει συχνά να μιλήσει. Εγώ είπα πριν από λίγους χαρακτήρες ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων, αλλά πολύ ουσιαστικό για τον Ηρακλή, για τον αγαπάτε με την καρδιά σας και αυτό είναι αποδειγμένο. Ήθελα λίγο και να ζωή μου πείτε... είναι. Είναι ζωή σου, Ηρακλής, έτσι. Ωραία, ήθελα λίγο να μου πεις τι ακριβώς κατά τη γνώμη σου έχει συμβεί και αν μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος λίγο τι έγινε, τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό και βλέπουμε ότι οι εξελίξεις οθήθηκαν από κάποιες καταστάσεις και τρέξαν πιο γρήγορα. Ήταν οι λυμμένες αποφάσεις όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Θα ήθελα να μας πεις λίγο τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα με τις γνώσεις που εσύ έχεις για το θέμα. Τι εννοείς, λίγο μπερδεμένη η ερώτησή σου. Τελευταίες χρήσεις, τι εννοείς? Καταρχήν, κάποια στιγμή ξεκίνησε το ενδιαφέρον του κυρίου Μονοβασιώτη για τον Ηρακλή, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μίλησε με τον κύριο Βιενίο, σωστά? Ωραία, και ξέρω ότι συνεχίζεται το ενδιαφέρον. Είχαμε την εντύπωση βέβαια ότι όλη αυτή η ιστορία μπορεί να εξελιχθεί χρονικά κάπως σε μεταγενέστερο χρόνο. Έχω την εντύπωση όμως ότι ενδεχομένως... Για μένα προσωπικά, ναι, είναι λάθος να πάει μεταγενέστερα, να πάει πιο μετά. Για μένα, άμα είναι έξυπνος άνθρωπος ο κ. Μονοβασιώτης, που είναι και πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας και θα χαρούμε να στην οικογένεια του Ηρακλή να έρθει, θα πρέπει να έρθει χθες. Και για ποιο λόγο το λέω? Αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί, ωραία, γιατί αν έρθει το καλοκαίρι, δεν θα έχει το χρόνο και την πολυτέλεια να ζήσει αυτό που ζούμε εμείς τρία χρόνια τώρα και να μπορεί να στρώσει μια ομάδα για πρωταθλητισμό. Αν έρθει χθες, θα μπορεί να κάνει το αγροτικό του 6 μήνες, να στρώσει με τα άτομα που θέλει, μέσα στη διοίκηση, να τρέξουν με το σύλλογο, να κάνει τις μεταγραφές που πρέπει και το καλοκαίρι απλά να κάνει συμπλήρωμα μεταγραφών και να πάμε τρένο. Του χρόνου η ομάδα είναι για να ανέβει. Ο Ηρακλής δεν είναι για αυτά τα σαλόνια, είναι για πολύ μεγαλύτερα σαλόνια. Είναι στις 5-6 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να πανηγυρίζει επειδή κέρδισε τον Καμπανιακό. Καταλάβατε? Εγώ το ξέρω. Ο Ηρακλής είναι η ζωή μας. Θέλει στήριξη από όλο τον κόσμο. Θέλει τον κύριο Μονοβασιώτη να έρθει χθες, να έρθει όπως πρέπει. Να κάνει ευρωτικό 6 μήνες και το καλοκαίρι να πάμε τρένο. Μισό λεπτάκι. Η δική μου πληροφόρηση μέχρι να, πριν από ένα μήνα, πριν αρχίσει να ασχολείται τόσο ενεργά, που ήδη μίλησε με τον κύριο Βιενίου, ήδη δρομολογήσαν κάποια πράγματα, η δική μου ενημέρωση ήταν ότι θέλει, ενδιαφέρεται, αλλά θα μπει προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα είναι ενεργή. Αυτό σου λέω ότι για μένα αυτό είναι λάθος. Υπήρχε αυτό αρχικά, αυτό ήταν αυτή η σκέψη. Γιατί θα χάσει μία σεζόν ολόκληρη και από το καλοκαίρι δεν μπορεί να πάρει 25 παίκτες για να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται. Πρέπει να σου βγουν όλες οι μεταγραφές για να στρώσει ομάδα. Άρα η πληροφόρηση που είχα... Αν όχι, δίκιο έχεις ότι μπορεί να θέλει να μπει το, από το καλοκαίρι ο άνθρωπος, έτσι. Απλά, για μένα προσωπικά, πρέπει να μπει χθες, να κάνεις μεταγραφές που πρέπει, να στρώσει ένα κορμό όπως πρέπει, να κάνει το αγροτικό του και μες στην ΠΑΕ, στα γραφεία και στο ποδοσφαιρικό τμήμα με τον κύριο Περικλία Μανατίδη, να γίνει τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι να προσθέσει τους παίκτες που πρέπει για να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ναι, το ζήτημα είναι ο ίδιος έχει, είχε κάποια άλλη αντίληψη και τώρα η αντίληψη αυτή άλλαξε μέσα από τις συνθήκες ή ο ίδιος παραμένει σε αυτή τη λογική ότι θα έρθει το καλοκαίρι, θα βοηθήσει τώρα και θα έρθει το καλοκαίρι και απλά εμείς προσπαθούμε να τον πείσουμε να επισπεύσει τη διαδικασία. Όχι, δεν προσπαθούμε καθόλου να τον πείσουμε. Ερχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν προσπαθεί να πείσει κανένα. Πρέπει να καταλάβει σε ποια ομάδα έρχεται. Ερχόμαστε από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, για μένα η μεγαλύτερη. Το θέμα είναι ότι αν ενδιαφέρεται σοβαρά, πρέπει να πει χθες, να κάνει την που πρέπει και το καλοκαίρι και μετά να πάμε τρένο. Ο Ηρακλής αδικείται εδώ και χρόνια και πρέπει να βρει το δρόμο του. Ο Ηρακλής ανήκει μόνο στην Αλφα Εθνική. Ο Ηρακλής ανήκει μόνο στην Αλφα Εθνική, αλλά θα μου επιτρέψει να πω ότι να το πάω λίγο πίσω το θέμα χρονικά και να πω, όπως είπες τώρα πριν από λίγο, να έρθει να φέρει παίχτες, να ενισχύσει την ομάδα, να φτιάξει ένα κορμό και το καλοκαίρι να τον ενισχύσει και να ανεβεί τρένο την επόμενη χρονιά. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν... Γιατί αν έρθει το καλοκαίρι, ναι, ίσως χάσει πολύ χρόνο και αν δεν του βγουν κάποιες μεταγραφές, θα χάσει ακόμα ένα χρόνο. Αν σέβεται
την επένδυση που πρέπει να κάνει, που θα κάνει, έτσι. Πρέπει να δει τα λάθη που θα κάνει ένα εξάμηνο, να στρώσει την υπόθεση, να συμπληρώσει παίκτες που πρέπει, γιατί σκέψου τώρα να έρθει το καλοκαίρι. Πόσους παίκτες πρέπει να αλλάξει για να στρώσει ομάδα. Αλλά αυτό δεν το ξέρω, εγώ δεν μπορώ να πω ένα νούμερο στο τύχη. Θέλει πολλούς παίκτες. Θέλει ίσως και διψήφιο αριθμό παίκτων. Δεν μπορεί να κάνει στρατισμό με τόσους καινούριους παίκτες. Αν έρθει από τώρα όμως και πάρεις 5, 6, 7 προσθήκες, να στρώσει ένα κορμό ομάδος, εκεί μπορεί να κτίσεις πάνω το καλοκαίρι. Κάτσε λίγο. Να πάει πολύ πιο μαλάκι. Να είναι πολύ πιο εύκολο το έργο του. Σε καταλαβαίνω τι λες, αλλά να γίνουμε και λίγο πιο πρακτικοί για τον κόσμο. Ο κ. Μονεβασιώτης, από ό,τι έχουμε μάθει, ενημερωθεί τις τελευταίες μέρες, ήδη θα επενδύσει μάλλον χρήματα στον Ηρακλή για να γίνουν αυτές οι πρώτες κινήσεις που είπε στον 5-6, των 4-5-6 ποδοσφαιριστών, σωστά. Εκεί είναι το λάθος. Ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι το αγωνιστικό και εξωγωνιστικά, πρέπει να οργανωθείς. Πρέπει να δεις που είστε η ομάδα, ποιους ανθρώπους πρέπει να βάλεις δίπλα σου. Έτσι. Οπότε το καλοκαίρι δεν θα έχει την πολυτέλεια, δεν θα ψηθούν. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να κάνει το αγροτικό του 6 μήνες, να δει τα λάθη, να δει με ποιους θα πορευτεί, ποιοι είναι πράγματι που αγαπάνε τον Ηρακλή και θα είναι δίπλα του. Και εκεί πέρα από το καλοκαίρι να κάνει τις κινήσεις όσες πρέπει για να προχωρήσει η ομάδα πολύ πιο ομαλά. Η παρουσία του κυρίου Ευγενίου αυτή τη στιγμή, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία εδώ και 2,5 χρόνια από τα αγωνιστικά και οργανωτικά δρόμενα στην ΠΑΕ Ηρακλής, δεν είναι μια δικλίδα ασφαλείας για αυτή την μετάβαση να γίνει ομαλά? Συγγνώμη λίγο, δεν σε ακούω εκ τόρυβο. Επαναλαμβάνω, λέω, η παρουσία του κυρίου Ευγενίου αυτή τη στιγμή στα διοικητικά και αγωνιστικά δρόμενα του Ηρακλή, ως πρόεδρος και μεγαλομέτωχος αυτή τη στιγμή, αποφασίζει, κάνει κινήσεις με τα λεφτά που θα επενδύσει στην ομάδα ο κύριος Μονεβασιώτης, θα μπορέσει να κινηθεί και στο μεταγραφικό τομέα τώρα το Δεκέμβριο. Αυτό δεν εξασφαλίζει μια δικλίδα ομαλής μετάβασης από τη μία κατάσταση στην άλλη, έστω και το καλοκαίρι? Κοίταξε, άλλο να είσαι ο ίδιος και άλλο να έχεις κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα. Για μένα ο κύριος Ευγενίου είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ήρθε στον Ηρακλή για να βοηθήσει για λίγο διάστημα. Κάθισε ήδη 2,5 χρόνια. Μας είπε ότι θα κάνει 5 πράγματα. Έχει κάνει 6. Αλλά η δυναμική του είναι μέχρι εκεί. Θέλει στήριξη. Με όσα λάθη έχει κάνει, οτιδήποτε είναι, έτσι. Όποιος λειτουργεί και αγωνίζεται κάπου θα κάνει και λάθη. Δεν μπορεί. Απλά πιστεύω ότι αν μπορούν να πορευτούν και οι δύο μαζί, θα είναι ευχής έργο για την Ηρακλή. Τώρα εκεί θα πάμε μετά, αλλά μια ερώτηση. Στη διάρκεια αυτής της παρουσίας του κυρίου Ευγενίου, ο οποίος, όπως είπες και εγώ, τον εκτιμώ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Ευγενίου, αλλά έχω και εγώ μια ένσταση, όπως και όλος ο κόσμος του Ηρακλή, θα μου πεις, ένσταση χωρίς να είσαι στην τσέπη του εκάστοτε επιχειρηματία. Αλλά ο κύριος Ευγενίου το καλοκαίρι απόλεσε πάρα πολύ σημαντικούς παίχτες από την ομάδα του Ηρακλή. Μάλιστα, έβλεπα σήμερα ότι γίνονται βραβεύσεις για τους καλύτερους παίχτες της περσινής χρονιάς στη Super League 2 και μέσα σε αυτούς ήταν ο Πατράλης, ήταν ο Άλεξιτς, ήταν ο Γιουμπιτάνα. Και αναρωτιέμαι, όταν ο Ηρακλής έχανε αυτούς τους παίχτες, δεν καταλάβαινε ο κύριος Ευγενίου ότι η επόμενη μέρα ενδεχομένως να είναι αγωνιστικά καταστροφική? Να σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Ρώτησε τον κύριο Ευγενίου αν μπορεί να κρατήσει αυτούς τους παίκτες και με ποιο ποσό. Και επειδή είπαμε ότι είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο, ότι πρέπει να τους πληρώσει αυτούς τους παίκτες. Μπορείς όμως να κρατήσεις αυτούς τους παίκτες με ποια στήριξη, με ποια δυναμική. Με ένα καφτατζόγλιο που στην ουσία είναι απέναντί σου, δεν είναι κοντά σου. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή παίζουμε χωρίς φιλάθλους ή παίζαμε τουλάχιστον. Okay. Με ποια έσοδα. Θα μου επιτρέψεις. Μήπως επειδή θέλει να είναι κύριος αυτά εδώ πέρα, ξέρεις τι, φτάνει το πάπλωμα μέχρι εκεί. Τι μπορώ να κάνω. Να ρωτήσω κάτι. Για μένα μακάρι να τους κρατήσει όλους, να μπορεί να τους κρατήσει όλους, γιατί είμαι υπέρ, πρέπει να τους κρατήσει όλους. Ναι. Όλους. Για μένα ναι, να κάνουμε κορμό από φέτος. Αν είμαι η περσινή ομάδα θα πηγαίναμε 2 φορές καλύτερα φέτος. Για το Καθατζόγλιο, η όλη ιστορία εξελίχθηκε για εσάς σαν κεραυνός ανεθρία, δηλαδή ήταν κάτι που μέχρι τη στιγμή που ξεκινούσε η ομάδα να μπαίνει να παίξει τον πρώτο παιχνίδι. Δεν μπερδεύεσαι, δεν είναι για όλο το Καθατζόγλιο μόνο, είναι για τα μισά γήπεδα της Ελλάδος. Έχω αδικό.
Ναι, δηλαδή δεν γνωρίζατε κάτι. Όταν ξεκινούσε η χρονιά, πιστεύετε ότι το γήπεδο θα είναι κανονικά διαθέσιμο για την ομάδα και με την κερκίδα κανονικά γεμάτη από κόσμο του Ηρακλή, σωστά? Ναι, φυσικά. Τελευταίες δύο εβδομάδες με πήρε, να σου πω προσωπικά, και σε μένα πήραν κιόλας από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και με ενημέρωσαν αυτό το πράγμα, ότι πήραν αυτή την απόφαση. Σε καλά καθόμενα. Και σου λέω, δεν είναι μόνο για το Καθατζόγλου, έτσι. Ναι, ξέρω, πολλά γήπεδα. Είναι για τα νησά, φυσικά, αυτό ακριβώς. Και τι μπορεί να κάνει ο Ηρακλής? Είδες ότι ο κύριος Μονεβασιώτης ήθελε να κάνει κάτι για το Καθατζόγλου και του κλείσαν την πόρτα. Αυτό πάλι πώς ακριβώς, δηλαδή. Τι να σε πω τώρα, αυτά είναι το ελληνικό κράτος, πώς λειτουργεί. Ποια είναι η επίσημη, ρε παιδί μου, εκδοχή του, ότι δεν γίνεται ένας ιδιώτης να αναλάβει να διορθώσει κάτι σε ένα εθνικό στάδιο? Αυτό περιμένεις απάντηση από μένα τώρα, συγγνώμη τώρα. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση, γιατί από τη μια λέμε ότι το Καθατζόγλου χρειάζεται μοδότες. Και εμένα, και εμένα. Και εμένα, με κάνει εντύπωση μεγάλη. Ψάξτε να δεις. Είναι κάτι άλλο από πίσω? Τώρα αυτό που λες είναι... Είναι ο πόλεμος που γίνεται στην Ηρακλή εδώ και τόσα χρόνια? Είναι ότι δεν μας θέλουνε? Τι να σε πω. Είναι απλά μια σύμπτωση σε όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Άντε πες μου. Να σου κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ απλή. Ειλικρινά. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, ναι, τη 2023, τον Ηρακλή γιατί να μην τον θέλουν? Και το λέω αυτό με ποια έννοια? Έχει έναν επιχειρηματία ο οποίος μπορεί να μην είναι πολύ ισχυρός οικονομικά, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί κόσμο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Είναι μια ομάδα η οποία σαφώς και αναβαθμίζει το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος ιστορικά, παραδοσιακά, πραγματικά με πάρα πολύ κόσμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να συνεχίζεται αυτή η λογική ότι. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρω, δεν θέλω να το πω. Λίγο, ναι. Θα μπορούσα να σε απαντήσω πολύ ανοιχτά. Απάντησε μου ανοιχτά. Εδώ έτσι απαντάω. Δεν θα το ήθελα. Πριν κάποια χρόνια, κάποιος μεγάλος παράγοντας που είχε έρθει στην Ηρακλή, όταν έφευγε, ξέρεις τι είπε? Περίμενα να βρω πόλεμο από Αθήνα και το βρήκα από Θεσσαλονίκη. Αυτό τα λέει όλα. Παραπέρα δεν θα να μιλήσω. Εγώ κατάλαβα, ελπίζω να κατάλαβε και ο κόσμος. Κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Ο κύριος Μονεβασιώτης, από ό,τι επίσης πληροφορούμαστε, γιατί οι πληροφορίες είναι, θα έλεγα, βγαίνουν με το σταγονόμετρο, δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι όταν κάνεις κάτι σοβαρό, προσπαθείς να έχεις και στεγανά. Ο κύριος Μονεβασιώτης, τον κύριο Ευγενίου τον θέλει συνοδοιπόρο, ή κάνω λάθος? Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω για τις συναντήσεις τους. Εγώ δεν σας είπε τίποτα για αυτές τις συναντήσεις. Θα έλεγα ότι είναι ευχής έργων να μπορούν να συνεπάρξουν και οι δύο και να προχωρήσουν μαζί. Ο κύριος Ευγενίου δεν σας έκανε καμία μία. Θέλει άτομα σαν τον κύριο Ευγενίου, να ξέρεις. Και σαν τον κύριο Μονεβασιώτη. Ναι, ο κύριος Ευγενίου δεν σας είπε τίποτα για καμία τέτοια συζήτηση μεταξύ τους? Ότι του ζήτησε ή τέλος πάντων το ρώτησε αν θα... Όχι. Αυτό εδώ πέρα με τον κύριο Ευγενίου. Ή τον κύριο Μονεβασιώτη. Τον κύριο Ευγενίου πότε τον είδες τελευταία φορά? Θα σας απαντήσω, πράγμα ξέρω. Τον κύριο Ευγενίου πότε τον συνάντησες τελευταία φορά? Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Ο κύριος Ευγενίου πού βλέπει τα πράγματα, σε ποιο σημείο ότι έχουν φτάσει, πού βρίσκονται κατά τη γνώμη του, τι σου έχει πει? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, πονάει πάρα πολύ την ομάδα. Πάρα πολύ την ομάδα, όσο δεν μπορεί να φανταστούν κάποιοι, γιατί δεν ξέρουν γεγονότα. Αγαπάει πάρα πολύ τον Ηρακλή. Προσπαθεί για τον Ηρακλή και ας μην το πιστεύουν κάποιοι. Απλά θέλει στήριξη, παιδιά. Είναι μια μεταβατική περίοδο που πιστεύω ότι πρέπει από αύριο να δείξουμε τη δυναμική του Ηρακλή. Και για να φέρουμε τον καινούριο επενδυτή κοντά μας και να δείξουμε πραγματικά ποιος είναι ο Ηρακλής. Αύριο πρέπει να είναι στο γήπεδο 1000 άτομα μέσα και άλλα 2000 απ' έξω. Ο Ηρακλής θέλει στήριξη. Δεν θέλω κανέναν όταν ο Ηρακλής θα είναι αλφαεθνική και θα είναι δυνατός. Το θέλω τώρα που είναι στα δύσκολα. Το γήπεδο αύριο πρέπει να είναι γεμάτο να πατήσουμε την ΑΕΚ. Τέρμα. Από τη δική σου εικόνα, με ό,τι συζητήσεις έχετε κάνει, με όσα έχουν μεταφερθεί σε εσάς από τον κύριο Ευγενή μέσα από τις συναντήσεις του, μέσα από τις δικές του εμπειρίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την εμπλοκή του κυρίου Μονεβασιώτη, δηλώνεται αισιόδοξο, δηλαδή ο κύριος Ευγενίου έχει νιώσει ότι πλέον έχει βρει ένα στήριγμα που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα? Ναι, πιστεύω πως ναι, ότι είναι πολύ κοντά
και θα προχωρήσει η όλη συμφωνία. Και μακάρι για μένα να μείνουν και οι δύο. Είναι άτομα που τα χρειάζεται ο Ηρακλής και το ελληνικό ποδοσφαίρο. Έχεις μια εικόνα, αν επιτρέπετε, αν μπορείς να πεις και αν ξέρεις, έχεις μια εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι η συμφωνία για το αμέσως προσοχές διάστημα, τι γίνεται τώρα? Σου είπα και προηγουμένως, για μένα πρέπει ο κ. Μαναβασιώτης να μπει χθες, να στηρίξει ουσιαστικά τον κύριο Ευγενίου, να είναι και οι δύο μαζί και ο Ηρακλής να πορευτεί εκεί που πρέπει. Αυτό είναι... Δεν πρέπει να είναι ο Ηρακλής στη Β' Εθνική. Απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ θα σου κάνω μια ερώτηση, εντάξει, ρεαλιστική, και υπάρχουν τα play-off, το γνωρίζεις έτσι, τα play-off, οι ομάδες θα μπουν με τους μισούς βαθμούς από ό,τι έχουν στο πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ο Λεβαδιακός τερματίσει με μια διαφορά 10 βαθμούς πάνω από τον Ηρακλή, όταν θα μπουν στα play-off αυτή η διαφορά θα είναι 5 βαθμοί. Έρχεσαι στα λόγια μου. Γι' αυτό επιμένω ότι ο κύριος Μανεβασιώτης πρέπει να μπει από τώρα στην ομάδα ουσιαστικά, γιατί μπορεί και από φέτος να σωθεί η χρονιά. Δηλαδή, αν τη στηρίξει από φέτος, αυτό πάει να σε ρωτήσω, ομάδα, το δύσκολο ερώτημα που... Μπορεί και από φέτος, με λίγη τύχη, γιατί πάντα χρειάζεται και τύχη από εδώ πέρα, έτσι. Μπορεί από φέτος να ανέβει η ομάδα. Δεν χάθηκε τίποτα ακόμα. Είχαμε κάποια άσχημα αποτελέσματα, άλλαξε ο προπονητής. Υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα μέσα. Όπως θέλει στήριξη και ο κέντρος προπονητής. Μην περιμένετε θαύματα. Θέλει μια καυτή κερκίδα να τον βοηθήσουμε. Ωραία, να σου πω κάτι. Πες ότι καυτή κερκίδα θα ακολουθήσει, ο κόσμος ακούει και γενικά ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Είμαι γέννημα θρέμα μέσα σε σύνδεσμο. Από μωρό παιδί είμαι συνδεσμίτης και συνδεσμίτης θα πεθάνω. Δεν υπάρχει. Δεν κάνει τη θέση που έχω αυτή τη στιγμή. Η ερώτηση που να σου κάνω πέρα από τα... Να είμαστε εκεί. Τα δύσκολα της ομάδας, όποιος αγαπάει την ομάδα, πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα. Μην περιμένετε να πάει για πρωτάθλημα ο Ηρακλής και να έρθετε. Πρέπει από τώρα να είμαστε δίπλα. Η αγάπη φαίνεται στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Γι' αυτό είσαι Ηρακλής. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι εύχομαι η έκκλησή σου να εισακούγεται από τον κόσμο του Ηρακλή και να κάνει καυτή την έδρα, και εύχομαι και ο Μονεβασιώτης να βάλει τα απαραίτητα χρήματα και να κάνει το αγωνιστικό τμήμα πολύ πιο ανταγωνιστικό. Αρκούν αυτά για να ανεβεί ομάδα κατηγορία? Γιατί φαντάζομαι και εσύ, όπως είπες πριν από λίγο, μιλήσεις για κυνηγητά, για στοχοποιήσεις, για αν θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Αυτό θα ανατραπεί για να μπορέσει η ομάδα να κάνει πράξη? Αυτό που λες, να μπορεί από φέτος να κοιτάξει την άνοδο στην Super League? Όσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο πιο δύσκολο κάνουμε το έργο των αντιπάλων. Το καταλάβει ο κόσμος. Όσο πιο δυναμική μεγάλη έχουμε, τόσο πιο δύσκολο θα κάνουμε το έργο των αντιπάλων. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Εντάξει, το ζήτημα είναι... Η μιζέρια και η γκρίνια δεν βοηθάνε σε κανένα. Πάνω απ' όλα είναι ο Ηρακλής. Μπάμπη, θα μου επιτρέψει να σου πω, και μπορώ να σε λέω Μπάμπη, έτσι, θα μου επιτρέψει να σου πω... Εννοείται. Ότι η μιζέρια σε έναν βαθμό δημιουργήθηκε και από την ίδια την εικόνα της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια, που δεν έδωσε το όραμα ότι είναι το φαβορί ή τέλος πάντων ένας από τους σοβαρούς διεκδικητές της ανόδου. Αυτό τον κόσμο τον έκανε να απομακρυνθεί, γιατί ο κόσμος, όπως είπες και εσύ όταν ξεκίνησες να μιλάς σήμερα στην εισαγωγή σου, είπες ο Ηρακλής δεν μπορεί να είναι σε άλλη κατηγορία εκτός της Super League. Οπότε ο κόσμος είναι και πληγωμένος και πικραμένος και αποστασιοποιημένος, και εξαιτίας της, εγώ δεν λέω, το είπα και πριν, ότι ο κύριος Ευγενίου έχει μια οικονομική δυνατότητα συγκεκριμένη, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τον Ηρακλή, δεν τα αφισβητώ αυτά, τα θεωρώ δεδομένα. Αλλά μήπως αυτή η μιζέρια δημιουργήθηκε και από την ίδια την εικόνα της ομάδας, αυτό ρωτάω. Κοίταξε, σου πω κάτι. Αυτή η καραμέλα πάει πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αφού αντέξαμε και είμαστε Ηρακλής μέχρι τώρα, σαν φιλάθλους τώρα, έτσι, και ακολουθούμε αυτήν την ομάδα και τρέχουμε αυτήν την ομάδα, την αγαπάμε, την πονάμε, μόνο τρέλα μπορούμε να πουλάμε, τίποτα άλλο. Εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό, αλλά ο κόσμος του Ηρακλή που λες ότι αυτός ο κόσμος λοιπόν στα δύσκολα, σε κρίσιμες στιγμές... Το δικαιολογώ και αυτό που... Κοίταξε, ακούσαμε λίγο. Και αυτό που δεν έρχεται, και αυτό που απομακρύνθηκε, είναι πολύ δικαιολογημένος. Δεν κατηγορείς κανένα, δεν κατηγορείς. Απλά, όποιος αγαπάει και έχει δύναμη, φαίνεται τώρα, στα δύσκολα. Τα εύκολα ξέρω, όλοι εκεί θα είναι. Η δύναμή σου και η αγάπη σου για μια ομάδα φαίνεται στα δύσκολα. Εντάξει, και η δύναμή σου, όπως λέει και το ρητονιοπαδί σου, αλλά
Το ζήτημα είναι αν αυτός ο κόσμος μπορεί πια να πιστεύει ότι έχει να κουμπίσει σε μια κατάσταση διάδοχη, η οποία... Τι έχει να χάσει. Τι έχει να χάσει. Τα έχουμε δει όλα στον Ηρακλή. Τι έχουμε να χάσουμε. Δεν είπα ότι έχουμε να χάσουμε τίποτα άλλο. Σημασία έχει τι έχουμε να κερδίσουμε από εδώ και πέρα. Σημασία έχει από εδώ και πέρα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την δημιουργία ενός οράματος που θα μας εμπνεύσει ότι θα γυρίσουμε εκεί που ανήκουμε. Αυτό λέμε. Όλοι με ρωτάνε να σου πω κάτι. Σήμερα μου έστειλε... εξηγώ πάλι ότι μπορεί να γίνει μόνο να δείξουμε δυναμική. Άμα φανούν 5 άτομα στο γήπεδο, δεν θα έρθει κανείς επενδυτής. Άμα δούνε 10.000 ΟΡΚ να τρελαίνονται στην κερκίδα, ακόμα και να χάνουμε να τραγουδάμε όμως εκεί πέρα και να είμαστε εκεί, πίστεψέ με, δεν θα έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο επενδυτής. Εντάξει, αυτό δεν είναι μακριά. Μόνο εκεί μπορεί να κερδίσεις. Αλλά ας πούμε σήμερα με ρώτησε ένας ακροατής σε μήνυμά του και το έχω εδώ. Παλιός, έμπειρος, το γνωρίζει, δεν έχει σημασία τώρα να πούμε ποιος είναι. Σήμερα λοιπόν μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και με ρωτάει. Λοιπόν, λέει, πιστεύεις, λέει, ότι αν έρθει ο Μονεβασιώτης στον Ηρακλή θα είναι, λέει, επιτέλους η άνοιξη του Ηρακλή? Και ρωτάω εγώ εσένα, τη δική σου εκτίμηση, με αυτά που ακούς, με αυτά που βλέπεις, με αυτά που έχεις βιώσει και με αυτά που περιμένεις να συμβούν. Θα είναι ο Μονεβασιώτης? Αυτό το ελπίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν το γνωρίζω τον κύριο Μονεβασιώτη, δεν μίλησα ποτέ μαζί του, δεν έχω επαφή μαζί του. Το θέμα, το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια πιο οικονομική ευκαιρία για να κάνουμε καλύτερες κινήσεις. Όπως είπες, να κρατήσουμε κάποιους παίκτες που πρέπει, να πάρουμε κάποιους παίκτες που πρέπει να πάρουμε, έτσι, για την δυναμώσει ομάδα. Τώρα παραπέρα δεν μπορώ να σε απαντήσω. Προχθές ήσουν ο άνθρωπος που καλωσόρισε τον κύριο Αμανατίδη, αν θυμάμαι καλά. Ωραία. Θα έχεις μιλήσει μαζί του, θα έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις έστω και χαλαρές. Ο κύριος Αμανατίδης έχει εικόνα ποιος είναι ο βασικός προσανατολισμός, το σκοπός του που θέλει να το φτάσει? Όχι, θα σου πω ψέματα. Ήταν πολύ πιεσμένη υπόθεση, απλά υπογράψαμε τα συμβόλαια. Κατέβηκε, μίλησε λίγο στους παίκτες και ξεκίνησε προπόνηση. Τον είδα αισιόδοξο, τον είδα πάρα πολύ πορωμένο και θέλει να κάνει δουλειά. Παραπέρα όμως, επειδή δεν το γνωρίζω καλά και ελπίζω να το γνωρίσω καλύτερα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι αλήθεια, αν το ξέρεις, είναι αλήθεια ότι η επιλογή του κυρίου Μανατίδη είναι επιλογή του κυρίου Μονεβασιώτη, όπως μεταφέρθηκε σε όλα τα μέσα το τελευταίο και διάστημα? Όχι, ούτε αυτό το ξέρω. Ούτε αυτό. Αυτό είναι απόφαση του Προέδρου. Δεν ξέρω αν ήταν συνεννόηση με τον κύριο Μονεβασιώτη. Μάλιστα. Οπότε... Μέχρι να απαντήσω σε πράγματα που δεν ξέρω, έτσι, αν μην πω ψέματα. Αυτό το εκτιμά φάνταστα. Πάντα ήσουν και ειλικρινής και γι' αυτό και μιλάμε αυτή τη στιγμή στον αέρα, εντάξει. Δεν έχουμε κρύψει με κάτι. Αυτό είναι. Εσύ το είπες και μόνος, είσαι οπαδός. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο και το εννοείς. Το ξέρω ότι το εννοείς. Αγαπάς τον Ηρακλή αφόρητα, όπως και ο κύριος. Καταρχήν για τον κύριο Βιενή, δεν έχω αφισβήτηση, γιατί αυτό το δημιούργημα είναι και πάνω απ' όλα δικό του δημιούργημα. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα και το αγαπάει, όπως μου έχει πει και ο ίδιος, σαν παιδί του. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό. Οπότε, για να κλείσουμε, εσύ θεωρείς ότι έρχεται η επόμενη μέρα, ότι απλά για να γίνει αυτή η επόμενη μέρα ακόμα πιο. Θα έλεγα. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Μενεβασιώτη. Έλα χθες. Είμαστε εδώ και θα δεις ποιος είναι Ηρακλής. Ωραία, εγώ το κρατάω το ελαχτές. Δώσε όραμα στον κόσμο και δεν φαντάζεσαι τι θα ζήσεις. Έλα χθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μπάμπη, σε ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Γεια σου.